Gamer.gr είναι επίσημα καλοκαίρι και έχουμε τις κυκλοφορίες Ιουνίου λοιπόν, οι οποίες είναι έτσι και έτσι. Καλό καλοκαίρι καταρχήν σε όλους και ξεκινάμε με τις νέες κυκλοφορίες του μήνα. Θέλουμε και εδώ να σας ανακοινώσουμε λοιπόν την έναρξη του GW Shop, το οποίο είναι το shop του Gamer.gr, στο οποίο θα βρείτε μέσα προϊόντα για τεχνολογία, games και θα δούμε και τα υπόλοιπα. Οπότε εσείς αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να μπείτε στο gwshop.gr, να τσεκάρετε λίγο τι έχουμε και φυσικά αν βρείτε κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει να μας υποστηρίξετε. Και να μας ακολουθείτε και στα social media εννοείται, Facebook, Instagram, έτσι ώστε να παρακολουθείτε και τι νέα προϊόντα ανεβάζουμε και τι προσφορές. Πριν όμως μπούμε στις νέες κυκλοφορίες Ιουνίου, να θυμίσουμε ότι και αυτό το μήνα, όπως και κάθε μήνα άλλωστε, δίνουμε δώρο μία Steam Card των 20 ευρώ. Για να την κερδίσετε, εννοείται ότι είναι προσφορά του Gamivo, έτσι μπαίνετε gamivo.com όσοι θέλετε ψηφιακά games, ειδικά για PC, έχει τα πάντα όλα. Για να κερδίσετε λοιπόν αυτή την κάρτα Steam των 20 ευρώ και να αγοράσετε ό,τι γουστάρετε, πολύ απλά κάνετε subscribe, like, share στο Facebook με hashtag Gamer και αφήνετε ένα σχόλιο με το video game που περιμένετε από αυτό το μήνα ή από προηγούμενους μήνες. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι σας κάνει πιο πολύ εντύπωση και θέλετε να το αποκτήσετε. Λοιπόν, αυτό το μήνα ξεκινάμε με κάτι που σας χρωστάμε από τις 20 Μαΐου, είναι το Not Another Weekend, ελληνικό adventure, το οποίο βρίσκεται στο Steam. Μπείτε και στηρίξτε το, είναι πολύ φιλόδοξη προσπάθεια. Εδώ έχουμε ένα point and click adventure με pixel art γραφικά, το οποίο διεξάγεται τη δεκαετία του 80. Σε αυτό ελέγχεται τον εργαζόμενο του ξενοδοχείου Hotel 404, ο οποίος θέλει να αναγκάσει τους ενοίκους να φύγουν, κάνοντάς τους σαμποτάζ. Οι χαρακτήρες θυμίζουν διάσημους των 80's και υπάρχει άφθονο χιούμορ. Hotel 404 λοιπόν, room not found στην προκειμένη περίπτωση. Και περνάμε στις νέες κυκλοφορίες του μήνα. Στην 1η Ιουνίου έχουμε το Ghosts 'n Goblins Resurrection, το οποίο είχε ήδη βγει για το Nintendo Switch, θυμίζουμε. Τώρα κυκλοφορεί και για PC, PS4 και Xbox One. Είναι ένα, ας το πούμε, remake. Βασικά είναι το ίδιο παιχνίδι το Ghosts 'n Goblins, αλλά με σύγχρονα γραφικά. Όσοι το είχατε αγαπήσει από δεκαετία 80, ήταν ένα εξαιρετικό platform με ψιλοχώρο στοιχεία μέσα, με zombie κτλ. Ήταν το πρώτο παιχνίδι με zombie μάλιστα. Αξίζει να το παίξετε, παιδιά. Ήταν πολύ δύσκολο και πιστεύουμε ότι εντάξει, και λόγω χαμηλού κόστους αξίζει την προσοχή σας. Την ίδια ημέρα, η Focus Home Interactive θα κυκλοφορήσει το Necromunda: Hired Gun, ένα roguelike FPS, το οποίο θα κυκλοφορήσει για PC και κονσόλες PlayStation και Xbox. Εδώ πέρα έχουμε ένα έτσι πολύ ωραίο setting, καθώς είναι βγαλμένο από το Warhammer 40K. Θα αναλάβετε το ρόλο ενός μισθοφόρου, θα μπορείτε να κυνηγάτε τα θυράματά σας, να αναβαθμίζετε τα όπλα σας και να πληρώνεστε για bounties που συλλέγετε. Είναι fast-paced και αρκετά βίαιο FPS που σας δίνει άπειρες επιλογές όσον αφορά την προσέγγιση στο πεδίο της μάχης. Μπορείτε να τρέξετε σε τείχους, να κάνετε διπλό άλμα, να χρησιμοποιήσετε grappling hook που έχετε στη ζώνη σας, να αποφύγετε τους αντιπάλους ή να τους αφοπλίσετε. Τα πάντα από τον εγκέφαλό σας μέχρι και τον σκύλο σας θα μπορούν να αναβαθμιστούν με χρήματα που συλλέγετε από τα contracts. Την ίδια μέρα έχουμε το Stonefly, ένα ενδιαφέρον exploration action adventure, στο οποίο έχουμε μια top-down κάμερα και έναν ήρωα σε έναν fantasy κόσμο, με τον οποίο πολεμάτε διάφορα πλάσματα και μαζεύετε resources. Υπάρχει ένα πολύ έξυπνο σύστημα economy, μέσω του οποίου κάνετε αγοραπολισίες, crafting και βελτιώνετε τον εξοπλισμό σας. Πάμε στις 3 Ιουνίου, όπου έχουμε το Astalon Tears of the Earth, ένα ενδιαφέρον action platform, από αυτά που αγαπάω εγώ. Ναι, είναι οκτάμπιτο. Έτσι παλαιάς κοπής, έχει pixel art γραφικά. Θα κυκλοφορήσει για PC, PS4, Xbox One και Switch. Έχετε μιλή επιθέσεις, χρήση τόξου και αντιμετωπίζετε διάφορα πλάσματα και bosses. Γενικά απευθύνεται σε old school, σε retro gamers γενικότερα. 4 του μήνα κυκλοφορεί το Sniper Ghost Warrior Contracts 2 από την πολωνική πάλι CI Games, η οποία έχει φτιάξει αυτή τη σειρά. Θα κυκλοφορήσει για PC, PS4, Xbox One και Xbox Series X. Την ίδια μέρα έχουμε και το Chivalry 2. Είχες παίξει το πρώτο? Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το first person hack and slash που online multiplayer, τώρα κυκλοφορεί sequel, εν πάση περιπτώσει, θα έχει αναβαθμισμένα γραφικά. Με τους υπότες! Ναι, μπράβο! Ναι. Θα έχει αναβαθμισμένα γραφικά λοιπόν, θα κυκλοφορήσει για PC και κονσόλες PlayStation και Xbox, έχει μια ευρύτερη γκάμα όπλων, τόσο για μιλή όσο και για ranged επιθέσεις και στη διάθεσή σας θα έχετε 3 πατέντες, οριζόντια κίνηση, κάθετη και stab, το οποίο εννοείται ότι κάνει επιπλέον damage. Την ίδια ημέρα έχουμε το Edge of Eternity, ένα fantasy JRPG, το οποίο εξελίσσεται στον κόσμο του Χέριον. Το Edge of Eternity θα κυκλοφορήσει μαζί με ένα μεγάλο launch update, το οποίο θα εμπλουτίσει με 20 παραπάνω ώρες στο gameplay, καθώς μέχρι στιγμής να πούμε ότι βρισκόταν σε early access. Σύμφωνα με το σενάριο, οι πολίτες του Χέριον ζουν σε ένα διασπασμένο κόσμο και κηρύττουν τον πόλεμο εναντίον μυστήριων εισβολών. Όσο συνεχίζεται η διαμάχη ανάμεσα σε μαγεία και τεχνολογία, μια καινούργια απειλή εμφανίζεται. Είναι βασισμένο σε turn-based μάχες, στις οποίες ακολουθούμε τον Daryon και την Σελέν στο ταξίδι τους για να βρουν το αντίδοτο του καταστροφικού corrosion και να σώσουν τον κόσμο του Χέριον. Η ιστορία μιλά για επικές υπαρξιακές διαμάχες και βαθιά εσωτερικό προσωπικό δράμα. Επίσης έχουμε το Final Fantasy VII Integrate, λοιπόν ονομάζεται αυτό το remake, και θα κυκλοφορήσει μόνο για το PlayStation 5. Θα είναι μια ειδική έκδοση για να τρέχει στα 60fps και 4K και θα χρησιμοποιεί το Ray Tracing που μας επιτρέπει το PlayStation 5, οπότε όσοι από εσάς έχετε την κονσόλα θα δείτε, πιστεύω, ένα έτσι πολύ ωραίο οπτικό αποτέλεσμα. 10 του μήνα θα κυκλοφορήσει το Ninja Gaiden Master Collection, το οποίο θα περιλαμβάνει μέσα Ninja Gaiden Sigma 2, Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, και αυτό να ξέρετε θα κυκλοφορήσει για PC και κονσόλες 8ης γενιάς. Και μετά νομίζω περνάμε στο ίσως το highlight του μήνα. Ναι, το Ratchet and Clank Rift Apart, ίσως η πιο σημαντική κυκλοφορία του μήνα, στις 11 Ιουνίου, όπου έχουμε ένα action platform shooter με τη γνωστή παρέα Ratchet & Clank, στην οποία προστίθεται και η Rivet, μια νέα χαρακτήρας. Είναι θηλυκιά Lombax και σύμφωνα με το σενάριο, κλασικά θα πρέπει για άλλη μια φορά να σταματήσετε τον Dr. Nefarius. Ο κόσμος καταστρέφεται εξαιτίας του κοιμηλίου Dimensionator που δημιούργησε η φυλή των Lombax. Η Rivet θα είναι playable ηρωίδα και θα δίνει και αυτή τη μάχη μαζί με τους δύο φίλους, το Ratchet και το Clank. Θα χρησιμοποιήσετε λοιπόν portals για τις μετακινήσεις σας, θα εξερευνάτε μια πληθώρα πλανητών και θα έχετε μια μεγαλύτερη γκάμα όπλων και κινήσεις όπως το Dash και το Wall Run. Να αναφέρουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση στα γραφικά και το παιχνίδι είναι αποκλειστικό στο PlayStation 5. Αναλυτικό review θα βρείτε στις επόμενες ημέρες πριν την κυκλοφορία στο Gamer.gr. 18 του μήνα έχουμε το Metro Exodus Complete Edition, το οποίο θα κυκλοφορήσει για PlayStation 5 και Xbox Series X. Σε περίπτωση που έχετε την απλή έκδοση στις προηγούμενες κονσόλες, μπορείτε να πάρετε δωρεάν αναβάθμιση για το PlayStation 5, οπότε αυτό είναι πολύ cool. Συνεχίζουμε στις 22 του μήνα με το Ender Lily's Quietus of the Nights, ένα Metroidvania για PC και Nintendo Switch, στο οποίο θα παίζετε ως η Lily, η οποία θα πρέπει να ανακαλύψει τι συμβαίνει στο μυστηριώδες κατεστραμμένο βασίλειο, λοιπόν, από την βροχή, την οποία την λένε Rain of Death, και έχει αλλάξει τους ανθρώπους από ανθρώπους σε zombie undead. Την ίδια μέρα έχουμε και το Dungeons & Dragons Dark Alliance. Για πολύ καιρό περιμένατε οι fans του D&D κάτι καλό, τώρα δεν ξέρουμε αν αυτό θα βγει όντως καλό, πάντως θα κυκλοφορήσει για PC και κονσόλες PlayStation και Xbox. Η νέα έκδοση διεξάγεται στην περιοχή της Τούντρας του Icewind Dale και οι 4 playable χαρακτήρες προέρχονται από τις νουβέλες The Legend of Drizzt του συγγραφέα Robert Anthony Salvatore. Θα υπάρχει single player, στο οποίο θα ελέγχετε οποιονδήποτε από τους 4 χαρακτήρες και θα αναλάσετε μεταξύ τους, θα διαλέγετε δηλαδή όποιον θέλετε, και multiplayer με co-op 2-4 παιχτών. Επίσης την ίδια μέρα έχουμε και κάτι το τελείως αδιάφορο, Olympic Games Tokyo 2020, The Official Video Game, δεν ξέρω ποιος θα το παίξει, ας το γράψει στα σχόλια, ένα παιχνίδι Ολυμπιακών Αγώνων για όλο το format. 24 Ιουνίου έχουμε το Alex Kidd in Miracle World DX. Γιατί κυρίες και κύριοι, μπορεί ο Sonic να έγινε 30 χρονών, να τριαντάρισε κι αυτός. Θα έρθει Χριστιανά και η ώρα σου, έλα προς τα δω. Αλλά ο Alex Kidd ήταν η πρώτη μασκότ της Sega, ετών 35 παρακαλώ. Είχε κυκλοφορήσει το 1986 το πρώτο Alex Kidd στο Master System. Θυμάμαι, το είχα παίξει τρελικές εποχές τότε. Το Master System, βέβαια, ήμουν πιο πολύ με την Nintendo εκείνη την εποχή, άσχετο. Ωστόσο τώρα στην έκδοση αυτή θα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε σύγχρονα ή σε retro γραφικά, όπως έχουμε δει σε πάρα πολλά games. Μέχρι τώρα βλέπε Command & Conquer, ξέρω εγώ, το οποίο επίσης το είχα αλλιώσει. Αλλά είναι σημαντικό για να βλέπει κάποιος καινούριος παίχτης το πώς ήταν τα γραφικά τότε και πώς είναι τώρα. Παιδιά, δεν τόλιωσε ο Μάνος το 1986, τότε δεν παίζει να έχει γεννηθεί καν. Πιο μετά τόλιωσε. Εντάξει. Γιατί το έπαιζε κάπως και θα. Ναι, όχι, δεν έπαιζα games το 86, μετά το έπαιξα. Και επίσης θα έχει και νέα levels και νέα boss fights. Έτσι, να το αναφέρουμε και αυτό. Δεν είναι απλά ένα remaster. Τώρα remaster, remake, ρετουσάρισμα, πείτε το πώς θέλετε. Τέλος πάντων, έχουμε γίνει ένα τουρλουμπούκι. Ξερά remaster να μην γίνονται με αναβαθμίσεις γραφικών και είμαστε OK. Τουλάχιστον να γίνεται λίγη δουλίτσα, να βλέπουμε εντελώς remake στα γραφικά από το 0 και να βλέπουμε και νέο περιεχόμενο. Αυτό μετράει για μένα. Επίσης, την ίδια μέρα έχουμε και το Legend of Mana, ένα ιστορικό RPG, το οποίο έχει κυκλοφορήσει για το PlayStation, παρακαλώ, έτσι στα τελειώματα του PS1, και τώρα έρχεται για PC, PS4 και Switch. Samurai Warriors 5 λοιπόν, για PC και κονσόλες 8ης γενιάς, είναι άλλο ένα game από την Tecmo Koei, κλασικά, στο οποίο πρέπει να πολεμήσετε με πάρα πολλούς, ένα πολύ ωραίο έτσι hack and slash. Εδώ πέρα βέβαια έχουμε ένα καινούριο χαρακτηριστικό, καθώς έχουμε μία νέα hyper attack, το οποίο σας επιτρέπει να ταξιδεύετε σε τεράστια απόσταση, πετσοκόβοντας εχθρούς και φυσικά ένα ultimate skill με το οποίο θα μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε combos. Λοιπόν, 25 Ιουνίου έχουμε ένα εκπληκτικό παιχνίδι για το 0,001% από εσάς. Έχουμε Mario Golf για τον Nintendo Switch. Την ίδια μέρα έχουμε και το Scarlet Nexus, ένα action RPG από την Bandai Namco, το οποίο έχει πάρει αρκετό hype, μπορώ να σας πω. Έχει ένα μυστηριώδες σενάριο, διεξάγεται στο μέλλον σε μια εναλλακτική πραγματικότητα, όπου η ανθρωπότητα δημιουργεί τεχνολογία και διαμορφώνει κοινωνίες, παρακαλώ, βασισμένα σε συστατικά που υπάρχουν στους ανθρώπινους εγκεφάλους και που δίνουν στους ανθρώπους υπερδυνάμεις. Ελέγχεται τον Ιώτο ή την Κασάν, μέλη μιας οργάνωσης που θα πρέπει να αμυνθούν την Νιου Χιμούκα ενάντια σε πλάσματα που λέγονται Others. Αυτά είναι κάποια τερατόμορφα πλάσματα. Έχουμε όπλα λοιπόν όπως παθή, το ability της ψυχοκίνησης που σας επιτρέπει να ρίξετε αντικείμενα και συντρίμμια στους εχθρούς και οι δυνάμεις σας αναβαθμίζονται μέσω του Brain Map, το οποίο είναι το skill tree του παιχνιδιού. Στην πορεία συναντάτε επίσης party members που σας βοηθούν στη μάχη και ο καθένας έχει τα δικά του abilities. Και κλείνουμε με το Zombies Ate My Neighbors για PC, PS4, Xbox One και Nintendo Switch. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτό να γινόταν πραγματικότητα, αλλά όχι σε κάθε γειτονιά που έχω πάει, συγκεκριμένα. Στην τωρινή του συμπαθώ όλους. Εντάξει, πάλι καλά, γιατί δεν θα μπορείς να επιστρέψεις σπίτι, σε βλέπω. Λοιπόν, και αυτό το μήνα θυμίζουμε Steam Card των 20 ευρώ προσφορά από τον Gamivo. Απλά κάνετε subscribe, like, share στο Facebook με hashtag Gamer και αφήστε ένα σχόλιο με το video game αυτού του μήνα που θέλετε να παίξετε περισσότερο. Και θυσιάζετε μια παρθένα. Σωστό, ναι. Και ένα νεφρό το πουλάτε και μπαίνετε στην κλήρωση, τραβώντας φωτογραφία στο Instagram με το νεφρό και story επίσης, μην το ξεχάσετε αυτό. Σωστά, πρέπει να είναι το δικό σας νεφρό, μην τυχόν το βρείτε πουθενά άλλου. Μπαίνετε gamivo.com για να ψωνίσετε digital games για επίσης καλύτερες τιμές και για να μην τα γκαμίβω όλα, μπαίνετε και GW Shop.gr για να κρατάτε συχνά τι ανεβάζουμε. Γιατί το site ακόμα είναι στα μπετά και συνεχώς προστίθεται νέο περιεχόμενο και θα γίνει και μεγάλη αναβάθμιση στο user interface. Έχουμε γενικώς πολλά πράγματα να σας προσφέρουμε. Προς το παρόν είχαμε πάρα πολύ καλές προσφορές αυτές τις μέρες και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις αγορές σας. Νομίζω τα πάμε όλα. Τα πάμε όλα, παιδιά. Καλή αρχή καλοκαιριού. Καλό μήνα να έχουμε. Καλά games. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό κάψιμο. Τα λέμε. Κάποτε έπαιζα το Tiger Woods Golf. Τώρα θα παίξω το Mario. Τώρα μου το λες μετά από τόσα χρόνια. Μου κρύβεις μυστικά μετά από 8-9 χρόνια. Γιατί υπήρχε περίπτωση. Καταρχήν δεν είχε Switch, τη γλίτωσες. Ποιος είπε τι θέλω Switch για αρχή. Please, για να το βάλεις σαν σουβέρ όπως και τα Xbox. Επίσης, την ίδια μέρα έχουμε και το Legend of Mana, ένα ιστορικό RPG, το οποίο επιστρέφει.